Γεια σε όλους, είμαι η Σοφιάνα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του slot.gr και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ακριβώς γίνεται το μέτρημα των φύλων στο blackjack. Την ιστορία την ξέρετε. Ο Τζον Τάραμας έχει γίνει το μαύρο πρόβατο στα καζίνο όλου του κόσμου γιατί μετράει φύλλα στο blackjack. Και αν έχετε δει την ταινία 21, θα ξέρετε ότι τα επίγεια καζίνο κυνηγούν τους μετρητές όσο τίποτα. Γίνεται όμως τελικά στην πραγματικότητα να μετρήσουμε φύλλα στο online καζίνο? Είναι πιο δύσκολο γιατί συνήθως χρησιμοποιούν 8 τράπουλες αντί για 6 και ανακατεύουν πολύ συχνότερα, αλλά ναι, γίνεται. Κάποια μετρήματα που μπορούν να γίνουν, ξεκινώντας πάντα από το ανακάτεμα, είναι το Ace-5 και το High-Low. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά της κάθε μεθόδου. Για πιο αναλυτική επεξήγηση, επισκεφτείτε το slot.gr. Φύγαμε για μέτρημα λοιπόν. Αρχικά, τι εννοούμε μέτρημα? Ουσιαστικά, τροποποιούμε το ποντάρισμα ανάλογα με τα φύλλα που έχουν περάσει. Στη μέθοδο Ace-5, ξεκινάς με το ελάχιστο ποντάρισμά σου. Κάθε φορά που ένα πεντάρι πέφτει στο τραπέζι, μετράς συν 1. Για κάθε άσο, μετράς πλην 1. Αν είσαι πάνω από το συν 1, διπλασιάζεις το ποντάρισμα. Αν είσαι στο συν 1 ή παρακάτω, ποντάρεις κανονικά το στάνταρ ποσό σου. Στο high-low πρέπει να είσαι συνεχώς συγκεντρωμένος. Για δεκάρι φιγούρα ή άσο έχεις πλην 1. Για φύλλο από το 2 ως το 6 έχεις συν 1. Στα 7, 8 και 9 το μέτρημα είναι μηδενικό. Όπως και πριν στο συν 2 και πάνω, το ποντάρισμα διπλασιάζεται. Το μέτρημα δεν εγγυάται την νίκη, απλώς αυξάνει τις πιθανότητές σου. Το ζήτημα είναι να έχεις πειθαρχία και να ξέρεις κάποιες βασικές στρατηγικές. Αλλά γι' αυτό υπάρχει άλλο βίντεο, το οποίο μπορείς τώρα να τσεκάρεις. Άλλο ένα βίντεο του slot.gr φτάνει στο τέλος του, πάντα με την ευγενική υποστήριξη της N1 Casino. Εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Φιλιά!